Radio North 98. Η ραδιοφωνική σου πηξίδα στην ενημέρωση. Καλησπέρα κύριε Στολάκη, καλησπέρα στους ακροατές μας. Είστε καλά? Δόξα τω Θεώ. Καλά, ευχαριστώ. Λοιπόν, μιλήσαμε νωρίτερα και με τον κύριο Γαϊτάνη, είναι ο εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας. Προσπαθήσαμε λίγο να κτηνογραφήσουμε την ομιλία Μητσοτάκη εδώ το περασμένο διήμερο, το Σάββατο από το βήμα του Συνεδριακού Κέντρου Ιωάννης Βελίδης και την Κυριακή κατά την συνέντευξη τύπου, όπου απάντησε σε ερωτήσεις δημοσιογράφων. Η ερώτηση λοιπόν είναι συγκεκριμένη. Εδώ στη Θεσσαλονίκη είμαστε χαρούμενοι από την επίσκεψη του Πρωθυπουργού? Ποιο είναι το ταμείο που κάνουμε εμείς οι Θεσσαλονικείς? Κοιτάξτε, κάθε χρόνο εμείς οι Θεσσαλονικείς ακούμε από τον εκάστοτε Πρωθυπουργό διάφορες υποσχέσεις, διάφορα έργα τα οποία θα ξεκινήσουν, διάφορα έργα τα οποία υλοποιούνται. Θεωρώ ότι φέτος από τον Πρωθυπουργό ήταν η πρώτη φορά που ακούσαμε για έργα τα οποία έχουν δρομολογηθεί και είναι η πρώτη φορά που καταλάβαμε ότι αυτά που λέει τα εννοεί. Μίλησε για πολύ μεγάλα έργα για τη Θεσσαλονίκη, θεωρώ, τόσο για την ανάπλαση της ΔΕΗ, έτσι που είναι το κυρίαρχο θέμα. Και μάλιστα συμμετείχε και σε μια συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου εκεί της ΔΕΗ, ναι, συμβολικά ναι. Βέβαια. Έχει εγκριθεί το χωρικό σχέδιο, το Δημοτικό μας Συμβούλιο έχει εγκρίνει τη διαβούλευση που έγινε επί των ενστάσεων. Και αναμένεται εντός του 2021, αν δεν κάνω λάθος, να προκηρυχθεί και ο αρχιτεκτονικός διαγωνισμός. Αυτό είναι πολύ μεγάλο έργο για τη Θεσσαλονίκη. Έτσι είναι έργο πνοής η ΔΕΗ. Εγώ τον άκουσα να μιλάει επίσης, να τοποθετείται για το πολύπαθο μετρό. Εκεί τον είδα λίγο σφιγμένο, ότι ελπίζει να φτάσουμε και να τα καταφέρουμε το 2023 να το έχουμε. Εάν δεν προχωρήσουν, όπως είπε, οι ενστάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας για το σταθμό της Βενιζέλου. Έχει δικό του ενδιαφέρον αυτό το κομμάτι και η απάντηση που έδωσε ο κύριος Μητσοτάκης. Μίλησε για εφικτό στόχο, βέβαια. Νομίζω ότι έχει βάλει και αυτός και η κυβέρνησή του ένα προσωπικό στίχημα. Και γι' αυτό ανησυχεί και ελπίζω να κάνει ό,τι μπορεί για να το επιτύχει, γιατί ήταν συμφέρον και το συμφέρον της πόλης μας. Μάλιστα. Μίλησε για το γήπεδο του ΠΑΟΚ. Το οποίο είναι επίσης ένα. Κάτι το οποίο δώσατε το πράσινο φως κι εσείς προχθές στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Ομόφωνα, έτσι, όλες οι παρατάξεις, όλη η Θεσσαλονίκη με τους αιρετούς της έδωσε το πράσινο φως για να κατασκευαστεί αυτό το μεγάλο έργο, να γίνει αυτό το μεγάλο έργο για την πόλη. Άκουσα τον Πρωθυπουργό να μιλάει επίσης για το flyover, έτσι τον περιφερειακό, ανατολικά, για την ανάπλαση του Παύλου Μελά, του στρατοπέδου. Μίλησε για το λιμάνι, για την επέκταση του έκτου προβλήτα και για την σιδηροδρομική σύνδεση με το σταθμό. Μιλάμε για το αεροδρόμιο, το οποίο νομίζω χθες ή προχθές παραδόθηκε ο αεροδιάδρομος ο ένας, αν δεν κάνω λάθος. Για το ΘΕΣ ΙΝΤΕΚ, έτσι, για το κέντρο αυτό και να. Ναι, είναι ουσιαστικά τα έργα τα οποία. Είναι τα έργα τα οποία έχει ανακοινώσει από πέρσι ο κύριος Μητσοτάκης και ουσιαστικά αυτή τη στιγμή βλέπουμε κατά πόσο υλοποιήθηκαν και σε τι βαθμό έχουν υλοποιηθεί. Άρα φαντάζομαι ότι εσείς εκεί στο Δήμο της Θεσσαλονίκης χαμογελάτε, κύριε Τσαβλή. Χαμογελάμε και είμαστε αισιόδοξοι. Άλλωστε, ελπίζουμε και αυτή τη φορά να μην πέσουμε θύματα των υποσχέσεων ενός πρωθυπουργού. Η πόλη δηλαδή. Άλλωστε και η συνάντηση που είχε, η κατηδίαν συνάντηση που είχε ο κύριος Ζέρβας, παρουσία του κυρίου Τζιτζικώστατα και του κυρίου Ρέτσου στο Ηλέκτρα Παλάς το βράδυ της Παρασκευής, στο γεύμα που είχαν μεταξύ τους, ένα ιδιωτικό γεύμα βέβαια, δεν ήταν θυμοτυπικό. Φαντάζομαι ότι εκεί και ο κύριος Ζέρβας θα μίλησε στον κύριο Μητσοτάκη για τα μεγάλα προβλήματα τα οποία απασχολούν τους Θεσσαλονικείς. Ο κύριος Ζέρβας, κάθε φορά που συναντάται με τον Πρωθυπουργό, έχει ατζέντα για τα προβλήματα της πόλης. Από την πρώτη στιγμή που συναντήθηκα μετά την εκλογή του κ. Μητσοτάκη πέρσι. Και βρίσκεται καθημερινά σε επαφή με τον Μαξίμου, δίνοντας την ατζέντα αυτή των προβλημάτων της πόλης και ζητώντας βοήθεια όπου μπορεί να παρέμβει η κυβέρνηση. Θεωρώ ότι μέχρι τώρα τα έχουμε καταφέρει πολύ καλά σε αυτό και είναι στο πλευρό της διοίκησης. Κύριε Τσαβλή, πριν σας αποχαιρετήσω, γιατί ξέρω ότι δουλεύετε αυτή την ώρα, εργάζεστε και έχετε και ασθενείς στο ιατρείο σας. Υπάρχουν δύο θέματα τα οποία απασχολούν την πόλη της Θεσσαλονίκης, για τα οποία είναι υπεύθυνη η διοίκηση του Δήμου. Αναφέρομαι στο θέμα των ποδηλατοδρόμων, το ΕΒΕΘ, το Εμποροβιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, με μια επιστολή προς τον Δήμαρχο, η οποία έγινε γνωστή σήμερα, ζήτησε την κατάργηση των ποδηλατοδρόμων, οι οποίοι, αν δεν κάνω λάθος, ισχύουν
ισχύουν μέχρι την λήξη της πράξης νομοθετικής περιεχομένου στις 30 του Νοέμβρη στην Κωνσταντίνου Καραμαλή. Αυτό είναι το ένα ζήτημα και θα ήθελα ένα σχόλιο σας. Τελικά ήταν λάθος οι ποδηλατόδρομοι? Κοιτάξτε, οι ποδηλατόδρομοι ήταν μια απόπειρα αλλαγής της κυκλοφοριακής αγωγής στην πόλη, της κυκλοφοριακής λογικής αν θέλετε. Ήταν σε δοκιμαστικό στάδιο, ήταν ένα πειραματικό στάδιο αυτό, ένα πείραμα αν θέλετε, να δούμε πώς θα αντιδράσουν όχι μόνο οι φορείς της πόλης, αλλά και οι κάτοικοι της πόλης. Η διοίκηση αφουγκράζεται τα προβλήματα και των ασφαλώς των πολιτών και κυρίως των ανθρώπων του εμπορίου, οι οποίοι από ό,τι μου λέτε με αυτή την επιστολή του ΕΒΕΘ θίγονται. Μένει να δούμε λίγο ακόμα. Δεν βιαζόμαστε και δεν είμαστε και αρνητικοί σε τίποτε. Και το δεύτερο είναι η πλατεία Ελευθερίας. Ένα θέμα το οποίο τουλάχιστον για εμάς που παρακολουθούμε το ρεπορτάζ της τοπικής αυτοδιοίκησης και ειδικότερα του Δήμου Θεσσαλονίκης έχει ταλαιπωρήσει αρκετά το Δημοτικό Συμβούλιο. Ο κύριος Ζέρβας από την εποχή που ήταν ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος, δηλαδή από την προηγούμενη θητεία Μπουτάρη, ήταν αντίθετος στην δημιουργία του πάρκου, χωρίς να υπάρχει παράλληλα από κάτω υπόγειο πάρκινγκ. Είδαμε ότι οι εξελίξεις, εν πάση περιπτώσει, αυτή τη στιγμή ευνοούν το να υπάρξει μια νέα μελέτη που θα συνδυάζει και το πάρκινγκ και το πάρκο μνήμης. Ωστόσο, πριν από λίγη ώρα έγινε γνωστό ότι ο κύριος Κυριζίδης επιβεβαίωσε ότι ο χώρος αυτός θα γίνει εκ νέου χώρος στάθμευσης, ελεγχόμενη στάθμευση για το σύστημα θέσης. Ναι, θέλω να θυμηθείτε ότι άλλαξε το καθεστώς της πλατείας Ελευθερίας λίγο πριν αναλάβουμε. Ο κύριος Ζέρβας έχετε δίκιο, ήταν υπέρ της ανάπλασης αυτής της πλατείας με την προϋπόθεση ότι ίσως έπρεπε να γίνει υπόγειο πάρκινγκ, να μην χαθούν οι θέσεις στάθμευσης. Και είχε δεσμευτεί ότι θα προσπαθήσει και θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν και υπόγειο πάρκινγκ να υπάρχει και από πάνω το πάρκο μνήμης. Μείναν οι λαμαρίνες τόσο καιρό. Η εφορία αρχαιοτήτων κάνει το έργο της εκεί, γιατί έχει βρεθεί ένα τείχος, όπως ξέρετε. Και τώρα είμαστε στην ευχάριστη θέση να πούμε, διαστόματος του κ. Δημάρχου, όπως αναφέρατε κι εσείς, ότι θα προχωρήσουμε στη μελέτη. Για 1,5 χρόνο θα είναι δηλαδή υπέργειο το πάρκινγκ πάλι, θα δοθεί οι θέσεις στάθμευσης, θα δοθούν και θα προχωρήσει η μελέτη ώστε να κατασκευαστεί από κάτω το άλλο πάρκινγκ. Ή μετά να γίνει η ανάπλαση από πάνω σε πάρκο μνήμης. Για να μην χαθούν οι θέσεις πάρκινγκ. Μάλιστα. Επιμένετε πάντως ότι η διοίκηση θα προχωρήσει το σχέδιο να δημιουργηθεί πάρκο μνήμης. Θα κάνει το παν για να γίνει, φυσικά. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Να είστε καλά. Εγώ. Καλό βράδυ. Καλό σας βράδυ.